πολύ μεγάλη καταστροφή. Και μια καταστροφή η οποία προέρχεται από ένα κατακλυσμό που όμοιό τη δεν έχει ξαναδεί η χώρα. Και θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι νιώθουμε την αγωνία ε, όλων των ανθρώπων, των συνανθρώπων μα που έχουν πληγεί, την αγωνία για το μέλλον του, για το μέλλον των παιδιών του, την αγωνία για το τι θα απογίνουν, πώ θα ζήσουν. Ε, και το πρώτο μέλημά μα, πρέπει να σα πω, το πρώτο μέλημά μα είναι η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική στήριξη των συνανθρώπων. Πολλά λεφτά, Υπουργέ μου. Πολλά... το και... κράτο κράτος, θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί. Όπως ξέρετε, καταβάλλεται και την ώρα που μιλάμε τώρα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους και θέλω να πω και μέσω του σταθμού σας ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συντράβασαν την προσπάθεια. Είναι πολύ, είναι οι ενόπλες δυνάμεις, είναι η πολιτική προστασία, είναι οι πυροσβέστες, είναι η αστυνομία, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι οι εθελοντές. Όλοι αυτοί συμβάλλουν προκειμένου τώρα να έχουμε πάνω από 4.500 ήδη από και απομακρύνσει. Πάνω από 700 γίνανε από αέρο. Ε, έχουμε χάσει 15 ε, συνανθρώπου μα. Και θέλω να εκφράσω θερμά συλληπιτήρια στου οικείου. Καθυστέρησε το κράτο. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί υπάρχουν αναφορέ συνεχίζονται... για καθυστέρηση ότι δεν εμφανίστηκε το κράτο. Κοιτάξτε, τις νομίζω ώρε αυτό δεν εμφανίστηκε. Αυτό, αυτό απαντήθηκε, απαντήθηκε από όλου του αρμόδιου. Ηταν ξεκάθαρο ότι ο στρατό είναι πάντοτε σε ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα, προφανώ υπάρχουν και κάποιε καιρικέ συνθήκε οι οποίε απαγορεύουν ε, την. Όχι, η κριτική, συγγνώμη, σα διακόπτω, δεν είναι για το στρατό. Γιατί ο στρατό προφανώ και είναι σε ετοιμότητα πάντα. Ότι δεν εκλήθη ο στρατό εγκαίρω. Αυτή Κοιτάξτε, είναι η κριτική που γίνεται. Νομίζω απαντήθηκε πλήρω αυτό. Υπήρξε. Ε, ήταν σε ετοιμότητα ο στρατό και από εκεί και πέρα οι συνθήκε ήταν αυτέ που δεν επέτρεπαν μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο να γίνουν επεμβάσει.